Κύριε, κάνουμε αρχή από την Αθήνα. Όπως βλέπετε και πίσω το χάρτη, βάφτηκε με μπλε, με εξαίρεση την Ροδόπη. Ένα νέο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνεται μετά τη σαρωτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει ισχυρή εντολή. Βλέπετε σχεδόν επί συνόλου η καταμέτρηση, 40,79% για τη Νέα Δημοκρατία, 20,07% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 11,46% το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ 7,23% και η Ελληνική Λύση 4,45%. Πάμε στο Μεγάρο Μαξίμου, πάμε στον απεσταλμένο του Αλφα Κύπρου, Χριστόφορο Χριστοφή. Καλή σου μέρα, Χριστόφορε. Καλημέρα, καλημέρα, Κάτια. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είμαστε σε μια νέα διαδικασία τώρα που τρέχει με την εντολή. Αρχή γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία με διαδικασίες εξπρές την επιστρέφει. Πάμε στο δεύτερο, στον τρίτο και εκλογές. Έτσι ακριβώς. Είμαστε στο τρίγωνο τώρα των εξελίξεων. Σε πολύ λίγα λεπτά η υπηρεσιακή υπουργός εσωτερικών, η κυρία Σπανού, θα παραδώσει τα τελικά αποτελέσματα στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα έρθει στις 11.30 με τη σειρά του εδώ δίπλα μου στο Προεδρικό Μέγαρο για να τα παραδώσει και να ενημερώσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εκείνη με τη σειρά της στη συνέχεια θα καλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό, ο οποίος βρίσκεται πίσω μου στο Μέγαρο Μαξίμου. Σας κατατοπίζω και γεωγραφικά, ναι. Και συσκέπτεται με τους στενούς του συνεργάτες σε κλίμα εφορίας και αυτή η συσκέψη, σε κλίμα χαράς, καθώς ούτε ο ίδιος δεν περίμενε τέτοια επιτυχία, όπως ούτε ο Αλέξης Τσίπρας περίμενε τέτοια αποτυχία. Θα πάει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό, θα παραλάβει την διερευνητική εντολή για το τυπικό του πράγματος, καθώς, όπως είπαμε και το πρωί, δεν σκοπεύει να την αξιοποιήσει. Θα την παραδώσει πίσω στην πρόεδρο Σακελαροπούλου, αφού πρώτα κάνει ένα γύρο τηλεφωνημάτων με τους πολιτικούς αρχηγούς για να ενημερώσει και τους, για να τους ενημερώσει και εκείνους. Και εάν δούμε ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δικαιούνται να πάρουν μετά την διερευνητική εντολή, τότε όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε κάλπες, μπορεί και πριν τις 25 Ιουνίου που λέγαμε το πρωί, καθώς το Σύνταγμα προβλέπει 30 ημέρες περίπου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με τις διερευνητικές εντολές. Μάλιστα, θα δούμε και στη συνέχεια. Μετά την αποτυχία του σχηματισμού κυβέρνησης, ναι, δηλαδή. Τη θεσμική διαδικασία που προβλέπετε. Τώρα, Χριστόφορ, πάμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Είπες και εσύ, πολιτικός σεισμός, το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν ανέμεναν ούτε ήδη τέτοιο ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, δεν προκύπτει αυτοδυναμία με το νέο σύστημα που ισχύει πλέον στην Ελλάδα. Υπάρχει περίπτωση να τα βρούνε ο δεύτερος με τον τρίτο κλπ. Ή όλοι αποποιούνται αυτής της ευθύνης της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης. Είναι ο δεύτερος με τον τρίτο, δεν βγαίνει και μαθηματικά, αλλά ναι, και να έβγαινε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεννοηθούν και να έρθουν κοντά τα δύο μέρη. Ναι, ενώ με τους υπόλοιπους είναι πεντακομματική προκύψη, οι υπόλοιποι, ναι. Το έχουν οι υπόλοιποι δύο κάτω το έχουν αποκλείσει έτσι κι αλλιώς, δεν θέλουν να συνεργαστούν με κανέναν. Και δεν το θέλει ούτε η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει ότι μπορεί να είναι αυτοδύναμη και να μην έχει να εξαρτάται από κανέναν, ούτε στη μία ψήφο δηλαδή. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης. Έφτασε με την απλή, ναι, αναλογική. Ναι. Μισή ανάσα από την αυτοδυναμία στον πρώτο γύρο. Σκέψη. Αν βάλω κάτω χρονικά τα δεδομένα, πριν τις 7, εκεί γύρω στις 4,5-5 που μιλούσαμε στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μου έλεγαν με μεγάλη χαρά ότι δεν αποκλείουν να πιάσουν και το 38%. Αυτό ανατράβηκε γιατί διαψεύστηκαν, αφού κατάφεραν να πιάσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό το 40% αυτές οι 145 έδρες, 45-46, παίζαμε όλο το βράδυ για αυτή την έδρα που πήγαινε και ερχόταν, τους δίνει πραγματικά έναν άλλο αέρα να πορευτούν με αυτόν στην επόμενη εκλογική διαδικασία, στις επαναληπτικές εκλογές, για να διεκδικήσουν και εκεί την αυτοδυναμία. Και τα πράγματα θα είναι σαφώς πιο εύκολα, καθώς θα γίνουν με άλλο εκλογικό νόμο οι επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Επανέρχεται τον πόνους με άλλη μορφή, κλιμακωτά θα πάει, όχι 50, ναι, που ήταν παλαιότερα, θα είναι 20 για τις πρώτες 25 ποσοστιαίες μονάδες του νικητή, και από εκεί και πέρα θα δικαιούται κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα και μία
έξτρα έδρα, μια έδρα μπόνους. Έτσι θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, πιθανότατα η Νέα Δημοκρατία, στην επόμενη εκλογική διαδικασία και θα παλέψουν και τα υπόλοιπα κόμματα είτε να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, είτε να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Που βεβαίως, εντάξει, άκουγα και χθες συζητήσεις σε πάνελ στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι που ανατρέπεται. Δηλαδή, αυτός που ψήφισε χθες Νέα Δημοκρατία, γιατί να αλλάξει την ψήφο του και αντιστρόφως. Αυτό όχι, αλλά μπορεί να αλλάξουν ισορροπίες στα μικρότερα κόμματα και τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής, που είναι στην ουσία ο μεγαλύτερος οδηγός των μαθηματικών της κάλπης, του υπολογισμού των εδρών, το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός. Έχουμε τρία κόμματα που έφτασαν πάρα πολύ κοντά, μάλιστα ένα και τον οποίο ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη η νίκη. Ήταν πραγματικά μερικές χιλιάδες ψήφους μακριά από την είσοδο στη Βουλή. Εάν κινητοποιηθούν και υπάρξει ντόρος γύρω από αυτό, όπως γίνεται από χθες το βράδυ, ήταν η δημοφιλέστερη αναζήτηση στον Google το κόμμα της νίκης. Έψαξαν πολύ να βρουν τις θέσεις τους, τι είναι, γιατί και πώς. Ναι, τώρα, Χριστόφορε, ίσως ανατραπούν οι ισορροπίες. Πάμε και λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από όλες, συγκριτικά με το 2019, 600.000 ψήφους. Αυτό είναι και είναι η μεγαλύτερη, αν θέλεις, διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, οι 20 ποσοστιαίες μονάδες. Ιστορικά. Και εκεί είναι αυτό που λέγαμε και πριν τις εκλογές, ότι μέτρησαν οι γκάφες ή οι ατοπήματα που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Σίγουρα οι τελευταίες 48 ώρες πριν ολοκληρωθεί η προεκλογική εκστρατεία, πριν να πέσει η απλέα της προεκλογικής εκστρατείας, ήταν αρκούντως καθοριστικές για το χθεσινό βραδινό αποτέλεσμα. Από τη μια ιστορία με τον κύριο Κατρούγκαλο, τα συζητούσαμε, θυμάσαι, την Παρασκευή το μεσημέρι, και είχαμε προβλέψει ότι προκαλεί κόστος στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι τόσο μεγάλο, αυτό δεν ξέραμε. Από την άλλη, το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα προς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, που για πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ανεκδιήγητο. Η συζήτηση για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Έτσι, αυτό λέω, Χριστόφορε, όλα αυτά, διότι σκοπού. Ναι, είναι 25 μέρες, για παράδειγμα, τώρα, πάρουμε περίπου το διάστημα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο που να ανατραπούν τα δεδομένα, έτσι όπως τα ξέρουμε τώρα από τη χθεσινή κάλπη. Αυτά είναι που πρέπει να χειριστούν. Αντιλαμβάνομαι άμυνα η Νέα Δημοκρατία, θετικό λόγο, συνεχίζει όπως το ξεκίνησε. Αλλά τώρα εξήγησε μας και κάτι τελευταίο. Έχουμε εκλογή. Για παράδειγμα, δεχόμενο λίγο θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Στυλιανίδη. Έχει εκλεγεί βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτοί τώρα θα είναι για κάποιες μέρες βουλευτές και μετά ξανά μπαίνουν στη διαδικασία του Σταυρού προτίμησης. Εξ όσων γνωρίζω, θα ορκιστεί η Βουλή. Στις επαναληπτικές εκλογές δεν έχουμε σταυρό προτίμησης. Αυτό αλλάζει. Γίνονται με λίστα οι εκλογές αυτές. Αλλά συνήθως τα κόμματα ακολουθούν τη σειρά με την οποία τερμάτισαν οι υποψήφοι, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Περίπου αυτή η σειρά. Για να δούμε, γιατί είναι και η πρώτη φορά που το δοκιμάζω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε μου, για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις.